Κύριε Αστρολάκη, στο τέλος σχεδόν του μήνα Αυγούστου, οι εκδηλώσεις που έχει στην διαχείρισή της ΔΕΑΝ εξελίσσονται η μία μετά από την άλλη. Είχατε και ένα συμβούλιο χθες στην Μαρίνα. Αλήθεια, ποιες είναι οι εξελίξεις? Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Για το λίγο χρονικό διάστημα που είχαμε να διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι, το θέμα των εκδηλώσεων, το πολιτιστικό, τα σινεμά και όλα αυτά, πιστεύω η ΔΕΑΝ στάθηκε επάξια. Έχουμε οργανώσει και έχουμε δημιουργήσει κάποιες εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, που ήταν πάρα πολύ ωραίες στον χώρο εκεί, στο θεατράκι, στο νεό του, που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε ακόμα άλλες 3-4 για τον μήνα Αύγουστο. Είναι ακόμα 2-3 θεατρικές παραστάσεις που προγραμματίζονται για το Σεπτέμβριο, διάφορες μουσικές εκδηλώσεις που θα ολοκληρωθεί η καλοκαιρινή περίοδο με αυτές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τα σινεμά πάνε πάρα πολύ καλά. Η ανταπόκριση του κόσμου, βέβαια, ο κόσμος είναι κάτι που το ήθελε, που το ζητούσε, που το είχε ανάγκη. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ καλά. Οι υπαλλήλοι ανταποκρίνονται σούπερ στα καθήκοντά τους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλα αυτά. Έχουν δημιουργηθεί και έσοδα για να ταξίδι με τη χρήση αυτού του χώρου. Ναι, η συνδιοργάνωση που γίνεται με το Δήμο στις εκδηλώσεις είναι η καλύτερη λύση που μπορεί να βρεθεί, έτσι ώστε και πιο γρήγορα να γίνονται οι εκδηλώσεις και η εταιρεία να μην ζημιώνεται, καθώς μια ΑΕ θα πρέπει να προσέξει και λίγο και την κερδοφορία που θα πρέπει να παρουσιάσει τέλος του χρόνου. Είμαστε για το project του ΕΟΤ, είμαστε σε θετικό πρόσημο. Τα σινεμά είναι σε θετικό πρόσημο. Πιστεύω θα εξελιχθούν όλα ομαλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.